Καλησπέρα, Δεσποινίρ. Περενισή, περενισή. Έβλεπα τη σκιά μου τώρα και... Σκιά Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ρωτήσαμε 555.000 ανθρώπους στο Instagram την εξής ερώτηση. Και επειδή στο βίντεο είπα ότι θα είμαι και συνεπής, σημαίνει ότι πρέπει να είμαι και proactive, οπότε θέλω να ετοιμάσω από τώρα το βίντεο για την επόμενη εβδομάδα και θέλω να μου απαντήσετε εδώ τι σας φρικάρει περισσότερο σε αυτή την επιστροφή στην πραγματικότητα, στο σχολείο, στη δουλειά. Και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις, τις βρήκαμε. Εκτός από 2-3 που απαντήσανε με τίποτα δεν φρικάρεις όταν γουστάρεις αυτό που κάνεις. Μπράβο σας παιδιά, κερδίζετε στη ζωή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ φρικαρισμένοι με αυτό το comeback. Τώρα, με το τι είναι φρικαρισμένοι, εντυπωσιάστηκα τρομερά. Δηλαδή, εγώ τώρα θα ξεκινήσω αυτό το countdown με τη δημοφιλέστερη απάντηση. Δεν σας κρατάω σε τρομερή αγωνία. Θα το πάω ανάποδα. Και οι περισσότεροι από εσάς μου είπατε ότι σας φρικάρει η ρουτίνα. Για μένα, ας πούμε, ρουτίνα, φαντάζομαι και εύχομαι και για εσάς, είναι το πλήσιμο των δοντιών. Δεν το λες κακό αυτό σε ρουτίνα. Αλλά αν σας φρικάρει για τον οποιοδήποτε λόγο όλη αυτή η καταστασούλα, έχω μερικά πράγματα να σας πω. Εγώ είμαι εγώκερος. Οπότε δεν την καταλαβαίνω αυτή τη φάση με τη ρουτίνα, τι σας φρικάρει ιδιαίτερος, δεν το πιάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι η καθημερινότητα θέλει έτσι το πιπεράκι της, το αλατάκι της, κάτι λίγο να την ομορφύνει, βρε αδερφέ. Και επίσης ξέρω ότι τα προγράμματα είναι ζόρικα, δύσκολα. Σχολεία, σχολές, δουλειές, φροντιστήρια, προσωπική ζωή και γυναίκα και σύζυγος και ερωμένη. Καταλαβαίνω, το πιάνω όλο. Παρ' όλα αυτά, εάν τόσο πολύ σας φρικάρει η ρουτίνα, γιατί δεν κάνουμε κάτι μέσα στην καθημερινότητα αποκλειστικά για τον εαυτό μας, εντελώς μακριά από αυτό που είναι η δουλειά μας, ένα χόμπι το οποίο πόσο θα μας πάρει. Ένα μισάωρο, 4 φορές την εβδομάδα και θα κάνει πραγματική διαφορά. Και γιατί ας πούμε να μην ξεκινήσετε φέτος ένα μουσικό όργανο. Bear with me, ελάτε μαζί μου σε αυτή την πορεία σκέψης, που πάντα θέλατε να το κάνετε, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκατε ότι μπορείτε. Έχουν βγει και κάτι apps, applications, που μαθαίνεις από το σπίτι σου, κιθάρες, πιάνο, τέτοια. Γιατί να μην είναι φέτος η χρονιά που θα ξεκινήσεις να ζωγραφίζεις. Όχι καλά, κατευθείαν. Δηλαδή, μπορεί να είσαι και φυσικό ταλέντο και κατευθείαν να κάνεις και μια έκθεση. Αλλά γιατί να μην ξεκινήσεις με τα κραγιόνια, με τους μαρκαδόρους σου, τις τεμπερές σου. Art therapy λέγεται αυτό. Γιατί να μην είναι η χρονιά που θα ξεκινήσεις πλέξιμο και σε 2 μήνες από τώρα θα φοράς το κασκόλ που μόνος σου έφτιαξες. Ούτε tutorial στο YouTube για το πώς να πλέξεις και ενδεχομένως να είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εγώ το έχω ξεκινήσει το πλέξιμο. Όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά σε βοηθάει πάρα πολύ να συγκεντρώνεις σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, χειρονακτικό, αδειάζει το μυαλό και ταυτόχρονα γυμνάζει τους καρπούς σου. Ή κάτι πιο κλασικό, πατροπαράδοτο. Γιατί να μην ξεκινήσεις την αγκιοπλαστική. Μη σας φρικάρει. Θα φτιάξεις στην αρχή ένα απλό σχήμα. Φτιάχνεις ένα μικρό κανάτι, για παράδειγμα. Εύκολο, απλό και πολύ γρήγορα, πιστέψτε με φίλες μου και φίλοι μου, θα εξελιχθείτε. Εγώ πολύ σύντομα κατάφερα να δημιουργήσω κάτι πιο σύνθετο. Δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση τι σας φρικάρει περισσότερο σε αυτό το comeback ήτανε το θέμα της κοινωνικής συναναστροφής. Πώς δηλαδή θα έρθετε σε επαφή με καινούργια άτομα, σε καινούργια περιβάλλοντα ή με άτομα που δεν γουστάρατε στο ήδη υπάρχον περιβάλλον που δουλεύετε, εργάζεστε και ζείτε. Η κοινωνική συναναστροφή είναι ένα δύσκολο θέμα. Πολύ συχνά κρυβόμαστε πίσω από γυαλιά και διάφορα και... Είναι πάρα πολύ μεγάλο σας ζήτημα, δεν θα το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή ολάκερο, δηλαδή ίσως
Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε τώρα, αν έχετε πρόβλημα. Δηλαδή. Δηλαδή, τώρα, αν πρέπει να συζητήσουμε και όλο αυτό το ζήτημα που σας πάει τα νεύρα, ο διευθυντής που τον ξέρετε, ο προϊστάμενος που τον ξέρετε. Είναι μεγάλο. Αλλά καταλαβαίνω πολύ, που ήταν έτσι και περισσότερες αυτές οι απαντήσεις, το τι θα γίνει με το καινούριο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθείτε. Πώς θα κοινωνικοποιηθείτε. Ρε παιδί μου, να σας πω κάτι. Και αυτό με εντυπωσίασε τρομερά, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την κοινωνική δικτύωση στις οθόνες, μέσα στα κινητά, αλλά στο κανονικό λαλά ζοριζόμεθα. Αλλά ποιο είναι το ωραίο σε αυτό? Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι πρώτη γυμνασίου. Πρώτη λυκείου, άντε. Ποιος θα πιστέψει για πρώτη γυμνασίου. Και πάω στο καινούργιο μου το σχολείο. Ή είμαι πρωτοετής φοιτήτρια και πάω στη σχολή μου. Δεν ξέρω κανέναν εκεί πέρα. Αλλά κανένας δεν ξέρει και κανέναν άλλον. Οπότε είμαστε μαζί μέσα σε αυτό. Θα εντοπίσουμε σίγουρα σε κάποια γωνίτσα τον σωστό κρύπουκλα. Αυτόν που ταιριάζει με τη δική μας φυσιολογία. Και με αυτόν θα πάμε να επικοινωνήσουμε. Στα τόσα χρόνια σπουδής μου στο τμήμα ψυχολογίας του Παντίου, δεν έμαθα τίποτα σε σχέση με την κοινωνικοποίηση των ατόμων, έτσι το είπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έμαθα είναι ότι πολύ εύκολα μπορείς να γίνεις συμπαθής από κάποιον άνθρωπο. Χρειάζεται να κρατάς έτσι χαμηλά την μπάλα, χαμηλούς τους τόνους. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι πάρα πολλοί φωνακλάδες. Αυτούς ποτέ δεν τους συμπάθησε κανείς έτσι με την πρώτη. Μπορείς πάντα να πεις ένα καλό λόγο, μπορείς να μοιραστείς έτσι λίγο με μια μικρή ευάλωτότητα που δεν είναι καν λέξη. Την συναισθηματική σου κατάσταση, να πεις «Εμένα είναι η πρώτη μέρα εδώ, εσένα» ή «Το γιατρό περιμένετε κι εσείς». Τέτοια πράγματα, να σπάσει λίγο πάγος. Μπορείς επίσης να βρεις κοινά ενδιαφέροντα, δηλαδή αν είναι η σχολή το θέμα, πόσα κοινά θα μπορέσετε να βρείτε εκεί. Αν είναι ένα καινούριο εργασιακό περιβάλλον και νιώθεις εντελώς newbie, εκεί επίσης πρέπει να αρχίσεις να είσαι λίγο πιο γλυκούλης με τους ανθρώπους, μπορείς να πεις ένα κομπλιμέντο που να το εννοείς. Μην πεις ψέματα, μην πεις ας πούμε τι ωραία τσάντα και από πίσω. Μπλιάξει τσάντα, κάτι που να το εννοείς. Δεν θέλουν και πολλά οι άνθρωποι. Λίγο να κοιταχτούν στα μάτια, να πούνε μια καλή κουβέντα και. Στην πραγματικότητα όμως χρειάζεται λίγο ανοιχτή ματιά να σκανάρεις τον τόπο και να εντοπίσεις τον άνθρωπο που θα γίνει ο επόμενος κολλητός σου. Τρίτο θέμα. Πανελελέ. Εσείς γλυκά μου μαθητούδια που φέτος θα δώσετε πανελλήνιες, σας καταλαβαίνω, σας νιώθω. Εγώ από το 2013 κάνω βίντεο για τις πανελλήνιες. Και πότε τις έζησα το 2002. Αλλά έχω ακόμα τη μνήμη πολύ ισχυρή στο μυαλό μου. Για εσάς λοιπόν, αγαπημένα μου πλάσματα που έχετε το άγχος των πανελλήνιων, έχω μια πολύ σημαντική συμβουλή για να σας αποφορτήσω. Εκμεταλλευτείτε το. Αυτή είναι η ώρα για να έχετε άγχος. Μη μου έρθετε το Μάιο και μου πείτε έχω άγχος για τις πανελλήνιες και όλο το χρόνο ξύ-ξύ-ξύ-ξύ-ξύ. Όπου ξύ-ξύ-ξύ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το ξύσιμο. Αν είναι κάποια στιγμή πραγματικά χρήσιμη για να αισθανθείς λίγο άγχος για κάτι που έρχεται σε 8 μήνες, τώρα είναι. Πάρτε το, κάντε το χρήσιμο, μπείτε με αποφασιστικότητα στα φροντιστήρια και στα σχολεία, μην αφήνετε κενά. Καλύψτε τις τρύπες. Τώρα είναι η ώρα. Κάντε τις χαζές ερωτήσεις. Κάντε τις χαζές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Χαζός είναι αυτός που δεν ρώτησε ποτέ. Γιατί δεν πήρε την απάντηση που του χρειαζόταν. Και αγχωθείτε, αλλά δημιουργικά και χρήσιμα. Γιατί τώρα έχετε το χρόνο να το κάνετε. Μετά αλλιώς τρέχεις και. Και φυσικά, αυτό που άφησα για το τέλος, το νούμερο 4, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο στρες σε σχέση με το πρωινό ξύπνημα. Ότι από όλα τη ζωή αυτό σας φρικάρει. Το πρωινό ξύπνημα. Έχω ξυπνήσει 7 ώρα το πρωί, χωρίς ξυπνητήρι. Σας εκτείρω. Αλλά ταυτόχρονα σας συμπαθώ πάρα πολύ, γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω το μαγικό κόλπο για να ξυπνάς το πρωί. Ξυπνάς το πρωί. Δεν πατάς νουζ, δεν δίνεις αυτά τα 5 λεπτά στον εαυτό σου. Πετάγεσαι όρθιος από το κρεβάτι σου και ρίχνεις νερό στο πρόσωπό σου. Ξεκινάς τη μέρα σου την ώρα που πρέπει. Γιατί τρέχουν οι δουλειές. Και θα αγχώνεσαι μετά. Δεν προλαβαίνεις. Και να σου πω και κάτι. 1, 2, 3, θα κοιμηθείς στις 4 το πρωί και θα πρέπει να ξυπνήσεις 8. Την τέταρτη θα νιστάξεις από τις 12. Μην αντισταθείς. Κοιμήσου. Κοιμήσου να σε πληρώσει το 7 ωράκι. Και ξύπνα τέλος πάντων. Και πάρτε και από εδώ αυτό το ρημάδι. Λοιπόν.
Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εύχομαι πραγματικά οι συμβουλές να βοήθησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να βρήκατε μια μικρή λύση στο φρικαρισματάκι σας, μια μικρή διέξοδο, μια μικρή πορτούλα, ένα μικρό παραθύρι, φινιστρίνι, οτιδήποτε, για να βγείτε από τον πανικό. Θα είναι πολύ ωραία η επάνωδος, σας το λέω, έχω πληροφορίες. Και σας εύχομαι τα καλύτερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε έτσι εδώ τριγύρω. Θα τα πούμε στο επόμενο. Εγώ που κλείεται να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αμάν, μωρέ Αθήνα. Βγες και ξαναμπείς. Τι είπε τώρα το κοριτσάκι? Δεν κατάλαβα, βρε παιδιά, γιατί αγχώνεστε. Αρχικά, γιατί αγχώνεστε για την κουρτίνα. Ποια κουρτίνα, Μαρή, τη ρουτίνα, λέει. Με συγχωρείτε, παρανόησα. Απλά γιατί νόμιζα για την κουρτίνα ότι έχει γίνει τόσο ζήτημα να την παίρνει, την αλλάζει, τη βάζει στο χρώμα που μισούσε και ξεμπερδεύει. Αγχώνονται τα παιδιά που θα ξαναμπούν στη ρουτίνα. Αγχώνεστε? Μην αγχώνεστε. Στεναχωριέστε? Μη στεναχωριέστε. Παιδιά, η ζωή είναι μικρή. Μα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Για τις πανελλήνιες αγχώνονται τα παιδιά της. Αχ, τα καψερά. Παιδιά, εγώ μέχρι την 5η γυμνασίου πήγα και με βλέπετε, έπαθα τίποτα. Οι 10 εντολές είναι γεμάτες κάθε βράδυ. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Κάθε βράδυ γεμάτοι είμαστε. Το πρωινό το ξύπνημα είναι το πρόβλημα. Είχες εσύ πότε πρόβλημα να ξυπνήσεις το πρωί? Όταν είναι καμιά φορά να ξυπνήσω πρωί, κατά τις 2:30 και το μεσημέρι, ένα ωραίο χαρούμενο τραγούδι. Εγώ προσωπικά προτιμώ τη φιλενάδα μου, τη Λίτσα τη Γιαγκούση. Τι βάνεις δηλαδή? Τα παλιά, βρε παιδί μου, τα διαχρονικά. Όταν βλέπω αεροπλάνο και άλλα τέτοια επαναστατικά. Και έχετε και αυτό το θέμα με την κοινωνική συναναστροφή. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα θέματα της τροφής μπορεί να τα λύσει ένας διαιτολόγος, να έχετε μαζί σας τα τεπεράκια σας. Λίγο οργάνωση θέλει. Αμαρτία βρέχετε τα νιάτα σας. Πρέπει να τα χαρείτε μια στιγμούλα. Ζήστε τη ζωή, παιδιά. Κάνε μου ζηλιές. Αχ, μου λείψες, βρε φιλανάδα. Εμένα τρομερά. Εύχομαι να σας βοηθήσαμε. Εμείς έχουμε βγάλει το μεγάλο τη ζωή. Οι παιδιά γνώσεις τις έχουμε, πάση περιπτώσει. Το μεγάλο το πανεπιστήμιο. Το μεγάλο της ζωής. Τα νέα παιδιά είναι deep. Κάνε μου ζήλιες. Πάμε τώρα γιατί μου κάτσιασε και το μαλλί πάλι. Φύγαμε. Από την άλλη. Και αν όλα αυτά που σας είπαμε δεν βοήθησαν πουθενά, γιατί εντάξει δεν το βρήκαμε, μπορείτε πάντα να βάζετε αυτό το τραγούδι και να ακούτε μέσα στο καταχύμωνο. Που το λένε Δραμαμίνη και λέγεται Αγάπη και να σας φτιάχνει τρομερά τη διάθεση για πάντα. Σας έχω αφήσει το link.